Είμαστε λοιπόν πίσω και πάμε να γνωρίσουμε και να συζητήσουμε μαζί με την κυρία Μαρία Παπαδημούλη. Μέσω Skype σύνδεσης θα βρεθεί κοντά μας. Είναι καθηγήτρια της Επιστήμης των Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει όμως μια πολύ ωραία ιστορία να μας διηγηθεί, με την έννοια ότι η βραδιά ερευνητή αυτό κάνει όλη την εβδομάδα. Φέρνει κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι μέσα από την έρευνα, τις διαδρομές, τα εργαστήρια και την εντρίφηση στην επιστήμη την οποία διαλέγουν να αφοσιωθούν και να αφιερωθούν, φέρνουν κοντά μας, έστω και αν αυτό γίνεται μέσα από τη βραδιά του ερευνητή, πληροφορίες που είναι αρκετά χρήσιμες και δύσκολες με άλλο τρόπο να κατανοηθούν. Θέλω να την δούμε την κυρία Παπαδοπούλη. Καλό σας απόγευμα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Και είναι ενδιαφέρον να μιλάς για την ενιγματική γοητεία των δικτύων του εγκεφάλου. Πώς αλλιώς θα γινόταν κατανοητό αν δεν είχαμε τη χρήσιμη βοήθειά σας, για να καταλάβουμε δηλαδή για όλους εκείνους τους πολύπλοκους και διαφορετικούς υπολογισμούς που κάνει ο εγκεφαλός μας. Και είναι αυτοί οι υπολογισμοί που μας επιτρέπουν και εμείς να σκεφτόμαστε, να λειτουργούμε, να αλληλεπιδρούμε. Πράγματα που ενώ φαίνονται απλά, έχουν συγκεκριμένους κωδικούς, κυρία Παπαδοπούλη, και όλο αυτό το πράγμα έρχεστε να μας το συστήσετε μέσα από την δική σας επιστήμη και τη δική σας πορεία. Καταρχήν θέλω λίγο να μιλήσουμε, γιατί λέγαμε λίγο πριν μαζί με τον προηγούμενο μας καλεσμένο, τον κύριο Παπαδογιάννη, ότι η βραδιά ερευνητή ανοίγει πόρτες και μας γνωρίζει από κοντά ανθρώπους οι οποίοι μέσα από την επιστήμη τους μπορεί με άλλο τρόπο να μην σας γνωρίζαμε. Και έχετε μια πολύ ωραία ιστορία, κυρία Παπαδοπούλη, διότι έχετε γυρίσει σε διάφορα σημεία του πλανήτη, μέσα βεβαίως από την ανάγκη να βρεθείτε κοντά και να εντρυφήσετε στην επιστήμη σας. Και έχετε βρεθεί και σε σπουδαία πανεπιστήμια του κόσμου. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι ότι η δικιά μου πορεία και το δικό μου τεχνικό υπόβαθρο είναι στα δίχτυα υπολογιστών. Όταν πριν περίπου 3 χρόνια έκανα την εκπαιδευτική μου άδεια στο MIT, άρχισα να παρακολουθώ ομιλίες στις υπολογιστικές νευροεπιστήμες και γοητεύτηκα και άρχισα να αναρωτιέμαι γιατί όλο αυτόν τον καιρό δεν ασχολιόμουν και δεν προσπαθούσα να κατανοήσω αυτό το τρομερό, εκπληκτικό κόσμο του εγκεφάλου. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν τα ταξίδια και να διασχίζω σύνορα κυριολεκτικά και μεταφορικά, ταξιδεύοντας σε διαφορετικές χώρες, διασχίζοντας διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς, μέσα από τη μάθηση και την έρευνα. Και αυτό που προσπαθούμε ουσιαστικά να κατανοήσουμε είναι πώς ο εγκέφαλος κωδικοποιεί την πληροφορία και τι γίνεται, ας πούμε, σε περιπτώσεις που υπάρχουν κάποιες νευρολογικές νόσοι, κάποιες δυσλειτουργίες. Οπότε, ουσιαστικά, ξέρετε, η μεγάλη γοητεία επίσης της επιστήμης των υπολογιστών είναι ότι υπηρετεί πολλούς διαφορετικούς τομείς, την ιατρική, την τεχνολογία και ουσιαστικά μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη διεπιστημονική δραστηριότητα μας επιτρέπει ουσιαστικά να βρούμε νέους αλγορίθμους, να φτιαχτούν νέα hardware εμπνευσμένα από τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος. Αφού φυσικά προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο το πώς ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα διάφορα οπτικά ερεθίσματα. Άρα είναι μια σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. Ο εγκέφαλος και οι απίθανες λειτουργίες του σας εμπνέουν και από την άλλη το σύστημα των υπολογιστών καθοδηγεί πολλές φορές τον τρόπο που εσείς αντιλαμβάνεστε την εγκεφαλική λειτουργία. Καλά το έχω ψιλοκαταλάβει. Είναι δεδαλώδες. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά αυτό προσπαθούσε να μιμείται τον τρόπο που ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τον κόσμο και επεξεργάζεται την πληροφορία και κάνει κάποιους πολύ περίπλοκους υπολογισμούς. Έτσι, και πολλές φορές μάλιστα κάνει αυτούς τους υπολογισμούς δίχως να έχει εκπαιδευτεί με πάρα πολλά δεδομένα. Παρομοίως, στο hardware προσπαθούν να φτιάξουν συστήματα, αυτό είναι το neuromorphic computing, που είναι εμπνευσμένο από τον τρόπο που η φύση και ο εγκέφαλος λειτουργούν. Οπότε είναι ένα πεδίο που είναι αλληλεπιδράει η κατανόησή μας για τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος
και όλα αυτά τα νέα στοιχεία που προκύπτουν, τα εφαρμόζουμε μετά και εμπνεόμαστε στο να φτιάξουμε πιο εξελιγμένο hardware και software. Και Δεν ταυτόχρονα. είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας, είναι η πραγματικότητά μας πλέον, μιλώντας μας για τεχνητή νοημοσύνη. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι το πιο ουσιαστικά έτσι, επίτευγμα που μπορεί να είναι κοντά στη δική τους καθημερινότητα είναι το έξυπνο σπίτι, ανάβοντας δηλαδή τη θέρμανση ή τα φώτα του σπιτιού από το κινητό, θα εντυπωσιαστούν αν μάθουν πόσο πολύ έχουν προχωρήσει οι έρευνες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, κυρία Παπαδοπούλη. Είναι τα επόμενα χρόνια εκείνα που θα μας φέρουν προς σημαντικών τέτοιων ανακαλύψεων ή, να το πω καλύτερα, εδώ θα βάλω την επιστημονική φαντασία στο παιχνίδι, δημοσιοποιήσεων αυτών των πληροφοριών. Τι γίνεται στα εργαστήριά σας και πόσο κοντά έχετε φτάσει στην παγκόσμια κοινότητα γύρω στην τελειοποίηση αυτών των μηχανισμών που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, θα σας πω, η ερώτηση σας έχει πολλές υποερωτήσεις. Καταρχήν να σας πω ότι πιστεύω ότι θα υπάρξουν τεράστια επιτεύγματα επιστημονικά σε αυτό το χώρο και παίζουν καταλυτικό ρόλο τα εξής πράγματα. Τα εργαλεία απεικόνησης του εγκεφάλου με two photon imaging, μεσοσκοπικά εργαλεία και όχι μόνο. Τώρα υπάρχει δυνατότητα σχεδόν ταυτόχρονα να υπάρχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό από χιλιάδες νευρώνες σε πολύ λεπτομερή χωρική και χρονική κλίμακα. Οπότε συλλέγεται ένας τεράστιος όγκος δεδομένων. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι υπάρχει τώρα πια η δυνατότητα αυτά τα δεδομένα να αναλυθούν τόσο γιατί υπάρχει ο εξοπλισμός, η υπολογιστική δυνατότητα και η αποθήκευσή τους, αλλά επίσης υπάρχουν και πολύ εξελιγμένοι αλγόριθμοι για την ανάλυσή τους. Οπότε και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και βέβαια το γεγονός αυτής της διεπιστημονικότητας. Εγώ τώρα πρέπει να σας πω, πρέπει να ομολογήσω ότι νιώθω πάνω απ' όλα μαθητευόμενη, γιατί στον τομέα αυτό ξεκίνησα να μαθαίνω και να προσπαθώ να τα κατανοήσω μαζί με την ομάδα μου μόλις πριν 3 χρόνια, έτσι. Οπότε νιώθω πάρα πολύ νέα. Και πρέπει να ομολογήσω ότι νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη, γιατί είχα την τύχη να ξεκινήσω συνεργασίες με πολύ σπουδαία πανεπιστήμια, και αυτές οι συνεργασίες μας έχουν βοηθήσει ποικιλοτρόπως. Και ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ομάδα του κυρίου Σμυρνάκη, του κυρίου Στέλιου Σμυρνάκη στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, οι οποίοι μας δίνουν δεδομένα που αναλύομαι μετά για να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τι γίνεται, ας πούμε, στην περίπτωση επιληψίας, τι γίνεται όταν απλά το ποντίκι που τώρα αναλύουμε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από πειράματα σε ποντίκια απλά είναι σε χαλαρές συνθήκες ή είναι σε ένα πείραμα μάθησης, τι γίνεται αν η κατάσταση είναι επιληψίας, το ποντίκι είναι σε μια επιληπτική κρίση. Οπότε με την ομάδα μου προσπαθούμε ουσιαστικά να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα και μέσα από αυτή τη διαδικασία να καταλάβουμε καλύτερα. Και έχουμε βρει κάποια έτσι ενδιαφέροντα πράγματα που μας έχουν δώσει κουράγιο και πολύ ενθουσιασμό. Όπως για παράδειγμα έχουμε καταλάβει λίγο περισσότερο για τη δομή των λειτουργικών δικτύων του εγκεφάλου. Πώς δηλαδή ουσιαστικά οι νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους για να, και, κάνουν, και ουσιαστικά μεταδίδουν πληροφορία ή επεξεργάζονται την πληροφορία, αλλά είναι και πάρα πολλά αυτά τα θέματα που δεν έχουμε κατανοήσει. Το ωραίο είναι ότι υπάρχουν τρομερές ομάδες σε όλο τον κόσμο που ουσιαστικά αγωνίζονται να φωτίσουν αυτές τις ανεξερεύνητες περιοχές. Έχετε καταργήσει σύνορα, έχετε καταργήσει όρια, λέγοντάς μου τώρα αυτό το τελευταίο που είπατε για ομάδες ολόκληρο τον κόσμο. Εσάς δεν, το ζήτημά σας δεν είναι αν θα μπείτε στο αεροπλάνο να φτάσετε μέχρι το Χάρβαρντ. Έχετε ανοίξει παράθυρο και πύλη συζήτησης με το Χάρβαρντ, το MIT ή οπουδήποτε αλλού, προσπαθώντας να ξεκλειδώσετε όλα αυτά τα σπουδαία μυστικά. Σας ακούω, δεν σας κρύβω, κυρία Παπαδοπούλου, και το λέω ειλικρινά, ότι ζηλεύω όλη αυτή την ωραία περιπέτεια αναζήτησης μικρών ή μεγαλύτερων κωδικών γρίφων που απασχολούν και τη δικιά σας γενιά και τις προηγούμενες των ερευνητών και προφανώς θα απασχολούν και τις επόμενες. Είναι ζηλευτό. Χαίρομαι πολύ γιατί το κάνετε
Ξέρετε, θα σας καταθέσω μια εμπειρία. Είμαι σε αυτή τη δουλειά το 97, έχουμε φτάσει στο 20 εσείως. Είναι από τις σπάνιες φορές τα τελευταία χρόνια που βλέπω επιστήμονες, ερευνητές όπως εσάς και άλλους εξαιρετικούς συναδέλφους σας, που ανήκετε έτσι και σε μια καινούργια γενιά επιστημόνων, που δίνετε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε με το κοινό. Και αυτό ενδεχομένως, ακόμα και απόψε, αν αυτή η πληροφορία φτάσει σε ένα σπίτι ενός νέου παιδιού που τώρα σας παρακολουθεί και θα θελήσει να ενταχθεί με στη δική σας δυναμική, στη δική σας κοινότητα, έχω την αίσθηση ότι η βραδιά ερευνητή έχει κάνει τη δουλειά της, έχει πιάσει τον τόπο της, με την έννοια ότι εκεί στοχεύεται, να μεγαλώσει αυτή η κοινότητα. Δεν είναι μια δουλειά, είναι μια αποστολή και νομίζω ότι έτσι την εκλαμβάνει κάποιος μπαίνοντας αυτή τη διαδικασία, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Είναι μια οικογένεια βασικά. Πρέπει να σας πω, χαίρομαι πολύ για αυτό που παρατηρείτε και πράγματι είναι μέρος αποστολής μας να ενσωματώσουμε νέα παιδιά, να τα ενθαρρύνουμε, να τους δώσουμε έτσι τα κίνητρα και τα ερεθίσματα να θέλουν να μάθουν περισσότερο. Η γνώση είναι δύναμη. Εμένα με ενθουσιάζει το ότι στα 50 μου χρόνια διψώ να μάθω και, και όλα αυτά τα ενίγματα που υπάρχουν είναι κίνητρα για μεγαλύτερη σπουδή, για περισσότερη σπουδή. Οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν στα πλαίσια εκδηλώσεων που το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης οργανώνει κάθε χρόνο. Έχουμε ανοιχτές πύλες να έρθουν τα γυμνάσια ηλίκια να μας επισκεφτούν και να δουν τις δραστηριότητες μας. Επίσης, στα πλαίσια πρακτικών ασκήσεων, πολλές φορές με κάποια νέα παιδιά ταλαντούχα που θέλουν, παιδιά γυμνασίου ηλικίου, που θέλουν έτσι να ασχοληθούν λίγο με αυτά τα θέματα, έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε. Υπήρξα πάρα πολύ τυχερή στη ζωή μου να έχω πολύ σπουδαίους ανθρώπους, δασκάλους, που με εμπιστεύτηκαν και με βοήθησαν εκπληκτικά. Θα ήθελα να αναφέρω και μέσα από αυτό το φόρουμ τον κύριο Μανώλη Μαραγκάκη, ο οποίος έχει αλλάξει τη ζωή πολλών επιστημών από το Ηράκλειο και μας έχει βοηθήσει εκπληκτικά όταν ήμασταν πολύ νέοι. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ως φοιτήτρια υπήρξα πάρα πολύ τυχερή. Και πρέπει να ομολογήσω ότι και όταν επέστρεψα το 2005 στην Ελλάδα, ένιωσα τρομερή ευγνωμοσύνη να έχω συναδέλφους εξαίρετους και πολύ σπουδαία πρότυπα. Οπότε, σε αυτή την οικογένεια δασκάλων και καθηγητών, παίρνουμε πολύ θάρρος όταν βλέπουμε και νέα παιδιά που είναι πολύ ωρεξάτα, ταλαντούχα και συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία και επίσης πολύ έτσι αξιόλογους συναδέλφους που χαίρομαι να είμαι κοντά τους και να μαθαίνω από αυτούς και να συνεργάζομαι. Τόσο μέσα στο τμήμα μας, όσο και στην ευρύτερη κοινότητα του ΙΤΕ και της Κρήτης, είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε σπουδαία ιδρύματα στην πόλη μας και στο νησί μας. Και επίσης να έχουμε αυτές τις γέφυρες με επίσης πολύ αξιόλογα ιδρύματα από όλο τον κόσμο. Και ανθρώπους της ελληνικής διασποράς να έχουν πολύ μεγάλη όρεξη να μας υποστηρίξουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί και εκεί είναι ένας μεγάλος θησαυρός της Ελλάδας. Η ελληνική διασπορά. Πολύ προσεκτικά, κυρία Παπαδοπούλου, και σκέφτομαι πόσες απαντήσεις έχετε να δώσετε σε όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί περί brain drain, περί διαρροής των επιστημόνων στο εξωτερικό. Και λέτε ότι εσείς είστε εδώ από το 2005. Και αυτό θέλω να είναι το τελευταίο μου ερώτημα, διότι δεν έχει για μένα σημασία ποιο είναι το φύλο σας, αν είστε άνδρας ή γυναίκα, αν είστε Έλληνας, Ιταλός ή Καναδός. Σημασία έχει ότι όλα αυτά τα έχετε καταργήσει και συνεργάσετε στην παγκόσμια κοινότητα, βάζοντας στο τραπέζι συζήτηση πληροφορίες, αναλύοντας δουλειές και κωδικούς. Τα υπόλοιπα δεν μετρούν στη δική σας διαδρομή, έχω την αίσθηση, περισσότερο ή λιγότερο. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δώσει, όπως έδωσε σε εσάς, που λέτε ότι νιώθω ευγνωμοσύνη. Θα μπορούσατε να ήσασταν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη αυτή την ώρα και να μιλάμε. Δεν το διαλέξατε. Γιατί? Είναι ερώτημα. Λέω, θα μπορούσα... Συγγνώμη, υπήρξε μία μικρή... Α,
μια μικρή διακοπή και δεν άκουσα το λέω, ερώτημά σας. Λέω ότι θα μπορούσατε να ήσασταν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη σήμερα και να μιλούσαμε μαζί. Και να λέγαμε η κριτική η οποία ξεχωρίζει μέσα στην κοινότητα του Χάρβαρντ ή οπουδήποτε. Εσείς διαλέξατε να είσαστε εδώ, στη χώρα μας και στο νησί μας για να συνεχίσετε την έρευνά σας. Αποτέλεσε ποτέ αυτό εμπόδιο ή το αντίθετο, θα λέγατε? Θα σας πω, κοιτάξτε, υπήρξα πολύ τυχερή να έρθω σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει μια κουλτούρα που μου ήταν πολύ γνωστή, γιατί η κουλτούρα είναι παρόμοια με αυτή που είχα ζήσει όταν ήμουν στο εξωτερικό. Επίσης, το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι για την έρευνά μας, τουλάχιστον για τη δική μου έρευνα, δεν χρειάζομαι ίδια πολύ έτσι, εξοπλισμό που είναι ακριβώς και είναι δύσκολο να τον αγοράσω εδώ. Έτσι, οπότε μπορώ να κάνω την έρευνά μου σχετικά εύκολα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτό δεν ισχύει σε όλες τις επιστήμες, έτσι, σε όλες τις περιοχές. Κοιτάξτε, οπότε πιστεύω ότι η Κρήτη μπορεί να προσφέρει και οι συνθήκες που είναι αυτή τη στιγμή διαμορφωμένες μπορεί να δώσει, να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε την έρευνά μας, αλλά φυσικά υπάρχουν και τεράστιες δυσκολίες, έτσι. Εμένα ήταν συνειδητή η επιλογή μου να επιστρέψω στην Ελλάδα, γιατί θεωρούσα ότι η ποιότητα ζωής που θα μπορούσα να έχω θα είναι πολύ καλή. Οπότε ήταν μια συνειδητή προσωπική επιλογή. Αλλά ξέρετε, το ζήτημα της χρηματοδότησης είναι τεράστιο και δυστυχώς θα έπρεπε να δοθούν πολύ περισσότερες χρηματοδοτήσεις και να υποστηριχτεί πολύ περισσότερο η έρευνα. Εκεί πάσχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, κάνουμε τεράστια προσπάθεια για να μπορέσουμε να φέρουμε χρηματοδοτήσεις. Το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ πόνο και πολλή προσπάθεια. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ περισσότερες χρηματοδοτήσεις και επένδυση και υποστήριξη στην έρευνα. Και στη βασική έρευνα και στην εφαρμοσμένη. Λοιπόν, την κρατάμε αυτή τη σημαντική παρατήρηση, κυρία Παπαδοπούλη. Λυπάμαι που πρέπει να σταματήσω τη συζήτηση. Την έχω απολαύσει μαζί σας. Νιώθω ότι αυτές οι δύο κουβέντες σήμερα μαζί σας και με τον κύριο Παπαδογιάννη μου άλλαξαν λίγο και το ρου της σημερινής δικής μου ψυχολογίας και μου έδειξαν ένα άλλο υπέροχο κόσμο, εκείνο της έρευνας, της επιμέλειας, της προσπάθειας, των συντονισμένων κινήσεων και δράσεων των ανθρώπων που δεν χάνουν το κουράγιο τους, διότι μπορεί να σπαταληθεί πολλοί χρόνος μέχρι να φτάσετε σε αυτό το καινούριο, επόμενο, μικρό ή μεγαλύτερο βήμα. Αλλά σχηματίζεται ένα παγκόσμιο ψηφιδωτό που αυτές οι γνώσεις είναι απαραίτητες για την δική μας πραγματικότητα, την πραγματικότητα όλων μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλή θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.